αφορά στον Υπουργό Οικονομικών. Ο κ. Τσακαλώτος είχε πει ότι εγώ θα παραιτηθώ εάν πέσει το φορολόγητο κάτω από τις 9.000. Η ιστορία από εκεί πέρα είναι γνωστή. Αυτό όχι τόσο για να μου απαντήσετε προσωπικά για τον Υπουργό Οικονομίας, τόσο όσο για το κατά πόσο τελικά η κυβέρνηση μετακινείται όχι από τις αρχικές της θέσεις του 2015, αλλά τουλάχιστον από το βασικό κορμό. Κοιτάξτε, ο Υπουργός Οικονομικών είχε κάνει αυτή τη δήλωση στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης. Όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήδη από το Δεκέμβρη του 2015 είχε θέσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για την πρώτη αξιολόγηση τη μείωση του αφορολόγητου και ζητούσε πρόσθετα μέτρα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2018. Ξέρετε ότι δόθηκε μία αρκετά μεγάλη μάχη. Τελικά η πρώτη αξιολόγηση κατέληξε με την μη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πλήρως στο ελληνικό πρόγραμμα. Μετατέθηκε το πρόβλημα για τον Σεπτέμβρη-Οκτώβρη του 2016 πια, δηλαδή όταν ξεκίνησε η δεύτερη αξιολόγηση. Και καταφέραμε τότε να αποτρέψουμε τη μείωση του αφορολόγητου κάτω από τα, νομίζω αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 8.600 μεσοσταθμικά. Καταφέραμε λοιπόν να την αποτρέψουμε σε ό,τι αφορά το 2018. Από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια της δεύτερης αξιολόγησης τέθηκε ένας απαράβατος όρος εκ μέρους της Γερμανίας και της Ολλανδίας για την συνέχιση του ελληνικού προγράμματος. Και αυτός ο όρος ήταν η με κάθε κόστος συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Επομένως, δόθηκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ένα ιδιότυπο δικαίωμα βέτο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τέθηκε λοιπόν εκ μέρους του Ταμείου η απέτηση για επιπλέον μέτρα 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2019. Τελικά καταλήξαμε στις 20 Φλεβάρι, μετά από μια σκληρή και επίπονη διαδικασία, στο να κάνουμε μια υποχώρηση στο θέμα του δημοσιονομικού μείγματος, να δεχτούμε δηλαδή την νομοθέτηση 1% εξοικονομήσεων ύψους 2%, την οποία βέβαια την απλώσαμε σε δύο έτη, το 2019 και το 2020, ενώ αρχικά το Δήμο του ζητούσε μια και έξω εξοικονόμηση 2%, και την ίδια στιγμή κερδίσαμε και τη δυνατότητα να νομοθετήσουμε ταυτοχρόνως θετικά μέτρα, δηλαδή μέτρα δημοσιονομικής επέκτασης, ελαφρύνσεων. Γι' αυτό μετά την 20η Φλεβάρη, που τέθηκε τελικά το πλαίσιο, το πολιτικό πλαίσιο της διαπραγμάτευσης και συμφωνήθηκε από όλους και τελικά επικυρώθηκε και στο Eurogroup της 7ης Απριλίου μετά από αρκετές αναταράξεις. Αυτό το οποίο είχαμε δηλώσει όλοι ήταν ότι κάναμε μεν υποχωρήσεις από τις αρχικές μας θέσεις εμείς, ωστόσο έκανε υποχωρήσεις από τις αρχικές του θέσεις και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ναι. Πρόκειται λοιπόν, κυρία Μπουσδούκη, για ένα συμβιβασμό τον οποίο δεν θα τον επιλέγαμε αν δεν υπήρχε το δικαίωμα βέτο το οποίο δόθηκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τη Γερμανία και την Ολλανδία. Ωστόσο, κρίναμε ότι σε αυτή τη φάση είναι ο απαραίτητος όρος για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το πρόγραμμα, έτσι ώστε τον Αύγουστο του 2018 η Ελλάδα να έχει τη δυνατότητα να βγει στις αγορές, ναι, και να ανακτήσει την οικονομική και πολιτική της αυτονομία. Παρόλα αυτά, αυτά τα θετικά μέτρα τελικά στο τελικό ζύγι φέρνουν αυτή την ισορροπία που θέλατε και την επικοινωνήσατε μάλιστα, το μείγμα δημοσιονομικών μέτρων με μηδενικό κόστος. Ναι, μιλάμε για μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Από εκεί και πέρα προφανώς θα υπάρξουν, δεν μπορούν τα θετικά μέτρα να αναφέρονται ακριβώς και 100% στα τμήματα εκείνα του πληθυσμού που θα υποστούν τις επιβαρύνσεις. Ωστόσο, στο γενικό σύνολο είναι μια αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος η οποία έχει ισορροπία, έχει μηδενικό αποτέλεσμα αφενός, και αφετέρου μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μια σειρά από παρεμβάσεις αναθεμελίωσης του κοινωνικού κράτους και μείωσης φορολογικών συντελεστών που θα είναι προσανατολισμένες στο να βοηθήσουν τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Πάντως, το θέμα του αφορολόγητου για παράδειγμα και ευρύτερα της φορολογίας, το πάρα πολύ δύσκολο θέμα του ασφαλιστικού με τις μειώσεις συντάξεων που θα έρθουν αναπόφευκτα
στους συνταξιούχους οι οποίοι ήδη αιμορραγούν από τις μειώσεις που έχουν υποστεί τα προηγούμενα χρόνια, αποτελούν ζητήματα και μαζί βεβαίως και με την πάρα πολύ ευαίσθητη, με το πάρα πολύ ευαίσθητο χαρτοφυλάκιο που ονομάζεται εργασιακά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανοιγοκλίνει συνεχώς, φαίνονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι οι ίδιοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα όχι απλά προβληματισμένοι, αρκετοί βλέπουν ότι τα αντίμετρα δεν έχουν φτάσει εκεί που θα ήταν το επιθυμητό να φτάσουν, ώστε πραγματικά να μιλάμε για μια ισορροπημένη συμφωνία. Από την άλλη, τις διαθέσεις που εκδηλώθηκαν στην Κεντρική Επιτροπή, τις παρακολουθήσαμε όλοι. Είδαμε και τη συνέχεια που δόθηκε εχθές, όταν δημοσιοποιήθηκε το κείμενο. Όλα αυτά πώς τα αξιολογείτε πια στο εσωτερικό? Λοιπόν, είναι 2-3 διαφορετικά ζητήματα αυτά τα οποία θέτεται. Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά, μπορώ να πω ότι σε σχέση με τις αρχικές απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έχουμε μία καλή συμφωνία. Δηλαδή, θα μας δοθεί η δυνατότητα να επαναφέρουμε το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων, θεμελίωσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην πραγματικότητα από το Σεπτέμβριο του 2018, παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και δεύτερον, αποκρούσαμε τις σκληρές απαιτήσεις για κατοχύρωση του δικαιώματος ανταπεργίας για τους εργοδότες, καθώς και την αύξηση του ορίου των ομαδικών απολύσεων. Επομένως, στο ισοζύγιο των θετικών και αρνητικών, νομίζω ότι το κομμάτι των εργασιακών κατατάσσεται με αρκετά μεγάλη βεβαιότητα στα θετικά αυτής της συμφωνίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις που παρουσιάζονται και μεγαλοποιούνται σε κάποιο βαθμό και από τα μέσα ενημέρωση, έχω να σας πω τα εξής. Στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, όπως πάντοτε στις εσωτερικές μας διαδικασίες, έγινε μια συζήτηση, ακούστηκαν απόψεις, ακούστηκαν ανησυχίες, ακούστηκαν προβληματισμοί και κατατέθηκε ένα κείμενο συμβολής από 13 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν πρόκειται για αντιπαραθετικό κείμενο σε σχέση με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Αφήστε να σας πω και εχθές η ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν οι 13, αν δεν κάνω λάθος, είχε να κάνει με το γεγονός ότι διευκρίνησαν ότι στο κείμενο συμβολής τους δεν προτείνουν μια διαφορετική πολιτική στρατηγική, ούτε πολύ περισσότερο προτείνουν την προσφυγή σε κάλπες ως ένα εργαλείο, εν πάση περιπτώσει, διεξόδου. Αντιθέτως, νομίζω ότι η στήριξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση είναι απόλυτη. Βεβαίως υπάρχουν προβληματισμοί και ανησυχίες, όχι μόνο από τους 13 που κατέθεσαν το κείμενο, από όλους μας υπάρχουν ανησυχίες και προβληματισμοί. Αλλά όχι σε ένα επίπεδο το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει κυβερνητική κρίση. Όχι, δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, η Κεντρική Επιτροπή με συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις και νομίζω ότι αποτελεί μια συλλογική απόφαση η οποία γίνεται από όλους σεβαστή. Μάλιστα. Με την κριτική που δέχεστε όχι μόνο από την αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, πώς βλέπετε να φτάνουν όλα αυτά τα οποία θα περιέχονται στη συμφωνία στη Βουλή? Κοιτάξτε να δείτε, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει μια ρητορία που μοιάζει με το γράμματα «χάνεις κορώνα κερδίζω». Δηλαδή, μέχρι να φτάσουμε στην πολιτική συμφωνία, μας κατηγορούσε για ανεπίτρεπτες καθυστερήσεις. Θα σας πω ότι έφτασαν μέχρι το σημείο ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να καταγγείλουν μέχρι και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πήρε τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης και είπε ότι για τις καθυστερήσεις δεν ευθύνεται η ελληνική κυβέρνηση, αλλά κάποιες παράλογες απαιτήσεις εκ μέρους των δανειστών της Ελλάδας. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, επειδή δεν της άρεσε αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επειδή στην πραγματικότητα επικύρωσε και τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, έφτασε στο σημείο να την καταγγείλει. Επομένως, από εκεί και πέρα μπορείτε και εσείς να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Τώρα που φαίνεται ότι έχουμε κλείσει μια συμφωνία η οποία για πρώτη φορά στα 7 χρόνια των προγραμμάτων, παρά τις δυσκολίες της,
παρά το γεγονός ότι, που δεν το αμφισβητεί κανένας, ότι πρόκειται για έναν συμβιβασμό. Δεν έχει όμως επιπλέον δημοσιονομική προσαρμογή και αυτό σας θυμίζω ότι δεν έχει ξανασυμβεί στα χρόνια της κρίσης. Κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση για το γεγονός ότι διαπραγματεύτηκε και προσπαθεί να διαστρεβλώσει το περιεχόμενο της συμφωνίας, λέγοντας ότι όλα αυτά που λέμε για τα θετικά μέτρα δεν ισχύουν, δεν υπάρχουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κοντός ψαλμός. Η συμφωνία θα έρθει πάρα πολύ σύντομα στη Βουλή. Τα θετικά μέτρα θα νομοθετηθούν ταυτόχρονα με τα αρνητικά μέτρα και από εκεί και πέρα ο καθένας θα βρεθεί ενώπιον των πολιτικών, του δηλώσεων. Όλη αυτή η ιστορία με τα εγκαίνια των οδικών εξώνων, που βεβαίως και είναι πάρα πολύ θετικές ειδήσεις, αφενός γιατί είναι έργα τα οποία έχουμε ξεχάσει από πότε ξεκίνησαν, και βεβαίως το σημαντικότερο είναι ότι έχουν βαφτεί με αίμα οι περισσότεροι οδικοί άξονες. Μυρίζουν καθόλου εκλογές? Όχι, είναι κάτι προεκλογικό? Όχι, είναι, δεν είναι κάτι προεκλογικό. Είναι μια αλλαγή προσήμου ότι... που θέλει να πετύχει ίσως η κυβέρνηση στο συνολικό της προφίλ? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση 2 χρόνια τώρα έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, διαπραγματευτική αλλά και, πώς να το πω, επιχειρησιακή, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε έργα τα οποία είχαν παγώσει καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας 2010-2014. Θυμάστε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, ο κύριος Σαμαράς, μάζευε μπουλντόζες και έκανε εγκαίνια σε, ή επανεγκαινίαζε, εν πάση περιπτώσει, δρόμους, και στη συνέχεια τα εργοτάξια ξανακλίνανε. Εδώ πέρα δεν έχουμε ένα επικοινωνιακό σοου, έχουμε ένα πραγματικό αποτέλεσμα το οποίο πέτυχε η ελληνική κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι οι συμβάσεις έτσι όπως είχαν σχεδιαστεί ήταν πλήρως και ολοκληρωτικά υπονομευτικές για τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου. Καταφέραμε λοιπόν να επαναδιαπραγματευτούμε, καταφέραμε να μειώσουμε το κόστος και καταφέραμε και να ολοκληρώσουμε έργα τα οποία με ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων λίμναζαν για πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, τα εγκαίνια που γίνονται, γίνονται ακριβώς στο πλαίσιο της παράδοσης των δρόμων και όχι σε μια προσπάθεια, ας πούμε, να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Οι δρόμοι έχουν παραδοθεί, οι άνθρωποι θα τους δουν. Επομένως, νομίζω ότι ο κύριος Πίρτζης στις 12, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι τα πράγματα αυτή τη φορά είναι ακριβώς αυτά τα οποία φαίνονται. Τελευταία ερώτηση, ειλικρινά, με το Άγιο Φως, τι ακριβώς συμβαίνει? Θέλω να πω, βρισκόμαστε σε όλη αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε όλοι μαζί και ο καθένας από τη δική του πλευρά. Οδεύουμε, εν πάση περιπτώσει, και προς τις μέρες του Πάσχα και παρακολουθούμε πραγματικά όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, με τις δηλώσεις από εδώ και τις δηλώσεις από εκεί για το αν θα πρέπει και πώς θα πρέπει το Άγιο Φως να φτάνει στη χώρα. Εντάξει, είναι μια συζήτηση που έχει συμβολικό και ιδεολογικό χαρακτήρα. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι υπερβολικό να υπάρχει υποδοχή του φωτός με αυτόν τον τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο είναι μια παράδοση στο ελληνικό κράτος και μπορεί αυτή η συζήτηση να διεξάγεται χωρίς περιορισμούς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζανακόπουλε, για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.